κύριε Πρεσβυάκος. Να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή παρουσία μιας μονάδας των σημαντικών σχέδιων δραμάτων. Θα μιλήσει κατά στα δύο λόγια ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Μαρινάκης. Θα συζητήσουμε δύο κουβέντες από τον κ. Μαχούν. Και η ευχαριστή μου έχει τη δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήσεις. Θα ήθελα απλώς ερωτήσεις να λέτε το μέσο για το οποίο εργάζεστε και σε ποιον ρωτήνα την ερώτηση. Σας ευχαριστούμε. Ο λόγος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Μαχούν. Είναι μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίκτης με τεράστια ποιότητα. Επειδή αγοράζει το αθλήμα της Ευρώπης και το οργανώσει όπως θα πρέπει, η εθνική είναι στην ελληνική ομάδα της χώρας του. Έρχεται στη χώρα μας την πιο παραγωγική ηλικία που έχει φύγει. Βλέπουμε να είναι υγιής και να ταχθεί το συντομότερο δυνατό στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού μας, που άλλωστε είναι η δύναμή μας. Προσωπικά υλοποιώ αυτό για το οποίο δεσμεύτηκα να πήρα τον Ολυμπιακό. Παρά την απεριόριστα που επικρατεί αυτή την περίοδο στο ελληνικό κράτο, του λόγου του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν σε μια πρασκόπερα σε λίγε μέρε, επενδύω από αυτό τα σημαντικού προσεγγιστέ όπω το λέω, και όχι μόνο, με σκοπό να βελτιώσω την ομάδα του Ολυμπιακού, το ελληνικό κράτο μα, που αυτό είναι ο στόχο μα, και παράλληλα να κάνει το καλύτερο δυνατό σε όποιου δείχνει. Χαίρομαι που είδα κόσμο μέσα από την παρέα και θα χαρώ ιδιαίτερα να δω αυτόν τον κόσμο να γυρίσει το Καραϊσκάκι στα παιχνίδια του Έπολου και ελπίζω ότι ο Ολυμπιακός θα προσφέρει ένα καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο γεμάτο θέαμα. Ευχαριστώ. Στην Ελλάδα,
Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαχούν, καταρχάς τι ήταν αυτό που τον έψενα στην Ελλάδα και δεύτερον, καθώς πλησιάζει η πρεμιέρα του Champions League στην αντίπαλο τη Μασέγ και έχει παίξει 8,5 χρόνια στη Γαλλία και έχει παίξει πολλές φορές αντίον της Μασέγ και έχει σκοράρει κιόλας. Πώς βλέπει αυτά τα παιχνίδια και πώς θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να χτυπήσει τη Μασέγ για να την κερδίσει εδώ στην πρεμιέρα. Ερώτησης. Είπε ότι δεν μπορώ να πω ότι αποτελεί πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό ή είναι κακό για τον Ολυμπιακό που θα παίξει εναντίον με τη Μαρσέη. Γνωρίζω τη Μαρσέη. Θεωρώ ότι γενικά ο όμιλος στον οποίο πληρωθήκαμε είναι ένας δύσκολος όμιλος, γιατί όλοι έχουν εξίσου ευκαιρία να περάσουν στον επόμενο γύρο. Όσον αφορά τα κίνητρα και τον λόγο που πίστηκε να έρθει στον Ολυμπιακό, είπε ότι όταν μίλησα με την διοίκηση, είδα ότι ήταν πολύ πιεστική και επίμονη, όχι με την κακή έννοια όμως, με την έννοια ότι με θέλανε πάρα πολύ. Αυτό με έδεσε πολύ μαζί τους και ήρθα εδώ για να, σε ένα σύλλογο που γνωρίζω ότι έχει τη συνήθεια να κερδίζει και θέλουμε εκτός από να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και φέτος να κάνουμε και μια πολύ καλή πορεία στο Champions League. Porque decía así una...